Καλημέρα κύριε Σταθακόπουλε. Καλημέρα κύριε Σαχίνη και στους ακροατές σας. Λοιπόν, ξεκινάω από αυτό που από χθες είναι η είδηση σε κάθε τόνο, ότι το πρώτο 15ήμερο του Αυγούστου βγάζει το νέο γεωτρύπανο η Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο Υπουργός είπε μάλιστα στη γαλάζια πατρίδα. Τα σενάρια λένε στην Κυπριακή ΑΟΣ ή προς τα δω, προς την Κρήτη ανατολικά του Λασιθίου. Και θέλω να θυμίσω ότι το πρωτοείπατε όταν όλοι λέγαν με τη σύνοδο κορυφής στη Μαδρίτη την ένταση, τις βραχονισίδες στα νησιά, εσείς είχατε βγει 9 Ιουνίου την πρώτη φορά, επανήρθατε 4 Ιουλίου και λέγατε το παιχνίδι, εντός εισαγωγικών το παιχνίδι, των τουρκικών αναβαθμισμένων προκλήσεων θα το δούμε να αρχίσει να ξετυλίγεται με το γεωτρύπανο στην Ανατολική Μεσόγειο. Σαφώς. Το γεωτρύπανο αυτό 7ης γενεάς, το Drillship, με το όνομα Cobalt Explorer, σημαία Μπαχάμας, φτιαγμένο στην Ταϊβού, τελευταία τεχνολογία, στην Κορέα δηλαδή, έφτασε 19 Μαΐου απέναντι από το Ριζοκάπαρσο, στη Μερσίνα, ημέρα δηλαδή αποβίβασης του Κεμάλ, συμβολική ημερομηνία στον Πόντο, το 1919 και έγινε αυτονία των Ποντίων. Όλα παίζουν το συμβολισμό του στους Τούρκους, όπως ξέρουμε, και δεν αγοράστηκε για να κάθεται λιμενισμένο εκεί πέρα. Αγοράστηκε για να πάρει τα χρώματα της τουρκικής χώρας σημαίας νεολογίου. Νεολογήθηκε ως Αμπτούλ Χαμίντ Χάν, όχι με τη λογική του σφαγέα και της γενοκτονίας, αλλά με τη λογική του τελευταίου Πάπα, όπως τον λένε οι Τούρκοι, του Ισλάμ, τον οποίο είχαν χρησιμοποιήσει οι Δυτικοί για να έχουν μια διείσδυση στην Ανατολή, γιατί με επιστολές του Αμπτούλ Χαμίντ προέτρεπε τους μουσουλμάνους της Ασίας και της Ινδονησίας να μην φέρουν αντίσταση στα τέλη του 19ου αιώνα στα σχέδια που απεργάζονται τότε οι αποικιοκράτες δυτικοί για να διεισδύσουν χωρίς πόλεμο και συγκρούσεις. Με αυτή τη λογική λοιπόν το ονόμασε Αμπτούλ Χαμίντ Χάν, δηλαδή ως τελευταίο χαλίφι, αυτό που έχει χρηστεί άτυπα ο Ερντογάν τον Ιούλιο του 20 από τον Αλί Ερβάς μέσα στην Αγία Σοφιά. Γι' αυτό βάζει τους ψηφοφόρους του να λένε «Χελαφετίες διορούμ, θέλουμε χαλιφά την Τουρκία». Αυτό υλοποιούν. Εδώ πέρα οι δικοί μας περιάλα τριβάζουν, τα θερούν γραφικά ότι αυτό ισχύουν. Ισχύουν κανονικότατα, εξελίσσονται συμβολικά σε ημερομηνίες με προγραμματισμό και βέβαια όποιος παρακολουθεί τους Τούρκους, ούτε απρόβλεπτοι είναι, ούτε αυτές οι τρίχες καθαρές που λένε οι αναλυτές. Είναι πλήρως προβλέψιμοι. Πρέπει να εισάφει πια στο στοχοκαμιλισμό μας και αυτό θα κάνει και αυτό έκανε και αυτό θα κάνει. Θυμόσαστε ήδη από το 18 ότι οτιδήποτε λέω πλην τον F-35, που παρότι θεωρείται τότε ότι θα τα πάρουν, εντούτοις κόλλησε διοικητικά στο Κογκρέσο το θέμα. Εντούτοις δεν έχει λυθεί ακόμα αστικά, διότι η Τουρκία δεν έχει πάρει πίσω την προκαταβολή που είχε δώσει ως αχρεωστήτως καταβληθήσα και κρατάει άσωστο μανίκι για αποζημίωση επί του θέματος αυτού. Δεν ξέρουμε πότε θα το χρησιμοποιήσει. Το κρατάμε όμως το αστικό σκέλος, άσχετα αν το έχουν κολλήσει το Κογκρέσο. Όλα τα άλλα, ό,τι είχα πει και ό,τι όπως εξελίσσονται μέσα σε αυτά τα 4 χρόνια, όπως θυμόσαστε μέχρι και την ημέρα ακριβώς που θα απελευθερώσει τους Έλληνες αξιωματικούς, είχα πει. 15 Αύγουστο είχα πει και το είχα πει από τον Ιούνιο. Και ανήμερα το 15 Αύγουστο του 18 τους απελευθέρωσε. Λοιπόν, γιατί το ξέρω, διότι παρακολουθώ τι λέει. Και γιατί ποιος είναι ο αξιακός του κώδικας. Όχι τι φαντασιώνομαι εγώ ή τι θα ήθελα εγώ να είναι, αλλά το πώς είναι η άλλη πλευρά και τι λέει η άλλη πλευρά. Έτσι λοιπόν μπορείς να πέφτεις μέσα αν τους ακούς. Έτσι λοιπόν τώρα έχουμε το πλοίο. Όπως το είχα πει από τις 9 Ιουνίου σε κεντρικό δελτίο ειδήσεων και 4 Ιουλίου προχθές ξαναμανά, ότι θα το βγάλει από το 15 Ιουλίου και μετά. Και όπως θα το κάνει, δεν το πήρε για να κάθεται, το πήρε για να βγει. Αυτό θα συνοδεύεται από πολεμικά πλοία και θα ξεκινήσει μια επανάληψη τουλάχιστον του καλοκαιριού του 20. Δεν μου λέτε, κύριε Σταθακόπουλε, επειδή εσείς πραγματικά συχνά το επαναλαμβάνετε, αφήστε τα φλιναθήματα περί απρόβλεπτου. Είναι απολύτως προβλέψιμοι και ανακοινώνουν και τα συμπλέκουν και με συμβολισμούς. Αν λοιπόν η ανακοίνωσή τους είναι ότι εμείς βγαίνουμε το πρώτο 15ήμερο του Αυγούστου, δεν θα σας βάλω να πιθανολογήσετε σενάρια πού θα πάνε. Είπαν γαλάζια πατρίδα. Αυτό έχει από Κυπριακή. Όμως με βάση τους συμβολισμούς έχουμε φύγει από την εισβολή και κατοχή. Έχουμε όμως μέσα στον Αύγουστο το δεύτερο Ατήλα. Μπορεί εκεί να πέσει, να συμπέσει. Βεβαίως. Θα το ταυτίσουν με πρώτο, δεύτερο Ατήλα, 20 Ιουλίου δηλαδή και μετά, δεύτερο Ατήλα μέχρι το 15 Αύγουστο. Έχουμε τα 100 χρόνια της μικρασιατικής καταστροφής. Μας το έχουν πει ότι μας το φυλάνε για τα 100 χρόνια. Και έχουμε 9 Σεπτεμβρίου, στα Τούρκια και λέγεται το Κούζε Ιλούλ, σημαίνει 9 Σεπτεμβρίου. Έχουν και πανεπιστήμιο στη Σμύρνη. Είναι η μέρα που μπήκε επίσημα ο Κεμάλ στη Σμύρνη και αυτή την ημερομηνία κρατάμε. Κρατάμε και τις ημερομηνίες όλες μέσα στο 23. Δηλαδή 10 Νοεμβρίου, ημέρα θανάτου του Κεμάλ,
Έχουμε τέλη Φεβρουαρίου 23 πια η μέρα θανάτου του Αμπτούλ Χαμίντ Χαντ και έχουμε και τέλος Φεβρουαρίου τα γενέθλια του Ερντογάν που γίνεται, θα κλείνεται 69. Αν κάνει εκλογές μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, θα έχουμε την ένταση και τη ρητορική γιατί τον εξυπηρετεί εκλογικά σε εσωτερικά του. Γνωρίζουμε γιατί, διότι οι αντίπαλοι του Ενωμένη Αντιπολίτευση του λένε ότι είναι δηλός και ότι δεν κάνει τίποτα από αυτά που είχε κάνει ο Ετζεβί, τον Τουρκουτοζάλ, ήταν σου τσιλέρ που ζητούσαν 200 νησιά και είχαν κάνει και κινήσεις σε Ήμια, σε Κύπρο, σε Σισμίκ και όλα τα σχετικά που θυμόμαστε οι παλαιοί και ξεχνάνε οι νεότεροι, κάνουν πως ξεχνάνε. Δύο χρόνια θητεία μου, 1987-1989, με το δάχτυλο σκανδάλι ήμουνα και τότε. Δηλαδή όλο το στράτευμα. Λοιπόν, αντιλαμβανόμαστε ότι θα το κάνουν αυτό, θα το επαναλάβουν. Αν κάνει εκλογές πριν τον Απρίλιο του 23, το εκλογικό μέτρο για να πει ο βοηθός του Μπακτσελή στη Βουλή είναι το 10% που δεν το πιάνει. Αν κάνει εκλογές μετά τον Απρίλιο του 23, ισχύει ο νέος εκλογικός νόμος Τουρκία που μείωσε το μέτρο για να πει ένα κόμμα στην αυτοσυνέλευσή του στο 7%, που μάλλον πιάνει ο Μπακτσελή. Άρα για να έχει το ευεργέτημα ο Μπακτσελή να μπει στη Βουλή και να ξαναβοηθήσει τον Ερντογάν, πρέπει οι εκλογές να γίνουν μετά τον Απρίλιο του 23. Άρα λοιπόν μέχρι τότε θα έχουμε ένταση από την άλλη πλευρά. Θεωρώ ότι είμαστε προετοιμασμένοι, άσχετα τι λένε οι κυβερνώντες και οι διοικούντες, οι εκπρόσωποι της χώρας μας. Θεωρώ ότι είμαστε προετοιμασμένοι σε επίπεδο έμψυχου υλικού και οργάνωσης και στρατηγικού σχεδίου, όπως είχαμε και το 20, που τους αποκρούσαμε και στον Εύρο και στο Αιγαίο. Θεωρώ ότι θα τις αντιμετωπίσουμε καλύτερα, αρκεί να υπάρχει θέληση και βούληση και να είναι ελεύθεροι οι αξιωματικοί να κάνουν αυτό που. Άρα το θέμα είναι, λέτε, αν υπάρχει πολιτική βούληση και όχι μια αλακάρτ διευθέτηση. Πείτε μου, σας παρακαλώ. Ακριβώς. Και για να ολοκληρώσω, ότι θεωρώ ότι δεν θα τους επιτρέψουμε καν να γεννηθεί επεισόδιο τύπου ημείων. Αν ομιγέννητο όμως συμβεί κάτι τέτοιο, να ξέρουμε ότι όπου ανέβουν, έστω και αν φύγουν την ίδια ώρα, το μέρος γκρίζαρε, όπως γκρίζαραν και τα Ήμια. Δεν μου λέτε, κύριε Σταθακόπουλε, επειδή ξέρω ότι επιμένετε στους συμβολισμούς και τη σημασία τους. Μα το λένε οι ίδιοι. Ναι, ναι, σωστά. Στην Κυπριακή Δημοκρατία ο Φιλελεύθερος έχει πρωτοσέλιδο ότι μπορεί να δούμε τις ημέρες πετίου εισβολής και κατοχής στη συνέχεια, να δούμε και κίνηση ενσωμάτωσης του βόρειου τμήματος. Και μάλιστα μέχρι χθες με τις ευλογίες και του Τζόνσον κρυφίως, αλλά ο Τζόνσον παρετείται σήμερα στο Λονδίνο. Αυτό παίζει. Ναι, παίζει. Θεωρητικά παίζει, βέβαια. Είναι πολύ ισχυρό. Μάλιστα. Αν θα υλοποιηθεί ή όχι, είναι και θέμα συγκυριών. Αλλά ότι είναι ισχυρό χαρτί, έτοιμο να εξελιχθεί, ναι. Ωραία. Φεύγω από αυτό, τι ωραία δηλαδή. Από ό,τι κατάλαβα, θα έχουμε ωραίο καλοκαίρι. Πάω στο άλλο και επικαλούμε τώρα εδώ την νομική σας ιδιότητα, γιατί μας έχετε πει, εσείς μας έχετε βάλει. Σας θυμίζω πριν 1,5 χρόνο λέγοντάς μας ότι ακόμη και σε έργα δημόσια με το σχήμα του υπεργολάβου τουρκικές εταιρείες μπαίνουν στην Ελλάδα. Ο νόμος 44-12 του 16, όπως ισχύει σήμερα τροποποιημένος, ορίζει ότι τα δημόσια έργα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη γενικά τα κάνουν ευρωπαϊκές εταιρείες, γενικές βέβαια στην Ελλάδα, αλλά δεν ορίζει η εθνικότητα του υπεργολάβου. Άρα οι υπεργολάβοι μπορούν να είναι και Τούρκοι και Κινέζοι βέβαια και Αμερικάνοι κτλ. Και Ρώσοι, όπως και ήταν και είναι, όμως πάρα πολλά δημόσια έργα στην Ελλάδα, με τη λεγόμενη δάνεια εμπειρία, όπως λέγεται, τα υλοποιούν υπεργολάβοι τουρκικές μεγάλες εταιρείες. Μάλιστα. Έρχομαι λοιπόν. Νομιμότατο. Ναι, προφανώς. Παράνομο, ούτε θέμα προδοσία, ούτε τίποτα. Το επιτρέπει η νομοθεσία. Επειδή λοιπόν επικαλούμε τη νομική σας γνώση, θέλω να ακούσετε το εξής. Έχουμε συζητήσει μαζί και διατυπώσατε την άποψη ότι το Turk Aegean είναι εντελώς διαφορετικό από το ότι η Τουρκία έχει και ακτές που βρέχονται από το Αιγαίο. Βεβαίως. Έτσι, διαβάζω σήμερα ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ που έχει γίνει με την επίκληση της εμπορικής ονοματολογίας Aegean, η οποία ξεκινά από το 96. Λέει εδώ ο ρεπόρτερ στο Έθνος, λέει ότι είναι πάρα μα πάρα πολλά τέτοιμα. 62 εμπορικά σήματα έχουν καταγραφεί, τα 52 ανήκουν ως Aegean σε ελληνικές εταιρείες, τα 12 ανήκουν σε εταιρείες με έδρα τη Σουηδία, τις ΗΠΑ, την Ιταλία, την Ιρλανδία και την Γερμανία, κάποια είναι ανεργά και φτάνουμε στο κρίσιμο. Αυτό εγώ θέλω να σας ρωτήσω, το οποίο παρακαλώ πολύ σχολιάζει ο πρώην Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων Υπουργείου Εξωτερικών, ο κύριος Μπράχος, στην εφημερίδα. Τι λέει λοιπόν ο άνθρωπος? Το σήμα Turk Aegean είναι μεν εμπορικό σήμα, αλλά η ιδιοποιώς διαφορά είναι ότι ανήκει στον κρατικό οργανισμό τουρισμού της Τουρκίας,
την δίθεν τουριστική προβολή της Τουρκίας και δεν υποβλήθηκε από ιδιωτική εμπορική εταιρεία. Τι σημαίνει αυτό, θέλω να μου πείτε. Σημαίνει ακριβώς αυτό που σας είχα πει τις προάλλες. Ότι το έχει υποβάλει ο τουρκικός οργανισμός τουρισμού, ο ΤΟΤ, ΕΟΤ θα λέγαμε στα ελληνικά, είναι κρατικός. Άρα λοιπόν αυτό ταυτίζεται με τη γαλάζια πατρίδα, δηλαδή έχει γεωπολιτική επέκταση πέραν της ελαφριά φαινομενικής τάχα μου τουριστικής διαφήμισης. Δεν έχει καμία σχέση με το ανώδυνο τουρκικές ακτές του Αιγαίου. Έχει να κάνει με το Τουρκοαιγαίο, που σημαίνει ότι έχει μοιραστεί το Αιγαίο ήδη, διαχωριστεί κατά τους Τούρκους σε τουρκικό Αιγαίο και σε ελληνικό Αιγαίο. Άρα λοιπόν η γαλάζια πατρίδα, η διαμήραση, ο 25ος παράλληλος κτλ. Και ξεκινάμε με τον τουρισμό, έχει ήδη υλοποιηθεί. Άρα έχει λέτε... δίκιο ο άνθρωπος, ναι. Το λέει με την σφραγίδα και την υπογραφή του ειδικού. Σας το είχα πει και εγώ ως νομικός που είχα σχολείο. Μα γι' αυτό σας ρωτώ, διότι μου λέτε εδώ ότι έτσι με βάση τον 25ο μεσημβρινό το συγκεκριμένο σήμα, δηλαδή στην ουσία αλλιώνιας, λένε ότι είναι για εμπορικούς λόγους, την ονομασία του Αιγαίου ως γεωγραφικού προσδιορισμού της περιοχής, ναι, και προωθεί το τουρκικό Αιγαίο. Το τουρκικό Αιγαίο το μισό και υπάρχει και το ελληνικό Αιγαίο. Εφόσον υπάρχει λοιπόν τουρκικό Αιγαίο και ελληνικό Αιγαίο, άρα λοιπόν η διαμήρωση, ξεκινώμε το πρώτο του βλάκι, έγινε. Μάλιστα. Αυτή είναι η επίδειξη της Τουρκίας. Είναι, πώς να το πω, μαχητό αυτή τη στιγμή. Μας πιάσαν στον ύπνο, το καταλάβαμε. Η θελημένα άθυλα έγινε η ζημιά. Να μιλάμε σοβαρά και ως νομικοί και όχι τι νομίζουμε ή τι θα θέλαμε. Τα νομικά είναι σκληρά. Ένα και ένα κάνει δύο. Δεν είναι τι θα ήθελα ή τι νομίζω. Τα νομικά λένε πρώτον, δεν συγχωρείται άγνοια νόμου. Τέλος. Δεύτερον, ήσουν παρόν την ώρα που έγινε διαδικασία. Ναι. Τέλος. Οτιδήποτε κάνεις εκ των υστέρων είναι κάτω, τέλος πάντων. Κάνε ανέρεση, κάνε έφεση, κάνε ό,τι θέλεις. Κάνε προσφυγή. Ο αντίλογος αυτού που θα φύγεται, δηλαδή της Τουρκίας, που θα είναι η καθής, θα είναι, κύριοι, ήσασταν παρόντες στην Επιτροπή. Ως Ελλάδα είμαστε. Άγνοια νόμου συγχωρείτε? Όχι. Υποβάλλατε εμπρόθεσμη ένσταση? Όχι. Ερχόσαστε με εκπρόθεσμη διαδικασία. Ωραία. Σε 100 χρόνια τουρκικά, αν το κερδίσετε, βλέπουμε. Μέχρι τότε εγώ θα οικοδομήσω όχι μόνο αυτό και άλλα. Τελεία και παύλα. Νομικά μιλάμε, όχι τι θα ήθελα, όχι τι νομίζω, όχι πώς θα ήθελα, όχι έτσι μου φαίνεται. Γιατί στην Ελλάδα ξέρετε τι κάνουμε. Έχουμε γνώμη χωρίς να έχουμε γνώση. Μέγα παράπτωμα κατά μια χαρά το λέτε. Άρα αυτό το πεδίο, όπως είπατε, σε 100 τουρκικά χρόνια. Το θέμα είναι από εδώ και κάτω να μην επεκταθεί. Σωστά και σε άλλα. Καλά, ναι, το κατάλαβα. Αλλά το τουβλάκι το βάλαν. Για πείτε μου, το τουβλάκι το βάλαν. Και όταν λέει, προσέξτε, δεν το λέει ένα τυχαίο πρόσωπο, ούτε εσείς είστε τυχαίος, αλλά λέω υπηρεσιακά τυχαίο δεν το λέει. Ο μέχρι πρότινος Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών, ο κύριος Μπράχος, λέει ότι ενώ είναι το Τουρκετζίαν εμπορικό σήμα, εδώ από τη στιγμή που έχει κατατεθεί από κρατικό οργανισμό τουρισμού, σημαίνει κάτι άλλο πολύ πιο σοβαρό, αλλοιώνει την ονομασία. Άρα το αφήγημά μας ότι το δικό μας στην Ελλάδα, έλα μωρέ, ένα εμπορικό σήμα είναι θα μαχητό, δεν είναι έτσι. Μαχητό είναι την ώρα που έχει κατατεθεί και πρόκειται να εκδικαστεί και θα κάνει σε πρόθεσμες ενστάσεις. Από τη στιγμή που πέρασε, πάει μόνο σε προσβολή της απόφασης, βεβαίως, σε δύο χρόνια να δικαστεί, βεβαίως, να πάει και σε Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σε πέντε χρόνια, βεβαίως. Και εγώ λέω, τι θα λέει η Τουρκία από την άλλη πλευρά. Θα μας λέει ο νομικός συμπαραστάτης της Τουρκίας, που θα απαρίσταται για λογαριασμό του τουρκικού κράτους ή του τουρκικού οργανισμού τουρισμού. Κύριοι, ήσασταν παρόντες την ημέρα που πέρασε από την Επιτροπή, μάλιστα. Γνωρίζατε τις διαδικασίες, βεβαίως. Άγνοια νόμου συγχωρείτε? Όχι. Γιατί δεν κάνατε ένσταση πρόθεσμα? Άρα, με συγχωρείτε κύριε Σταθακόπουλε, το ότι κατατέθηκε πονηρός από την Τουρκία τον Αύγουστο που λείπουν με άδειες και τα λοιπά, εγώ με συγχωρείτε πάρα πολύ, τα ακούω βερεσέ, διότι όσο περνούν οι μέρες, όλο και περισσότεροι ακροατές μου στέλνουν, μα υπήρχαν διαφημίσεις και σε δυτικά μέσα ενημέρωση εκείνο το διάστημα και όλο αυτό, σε όλη αυτή την πορεία των μηνών, Τουρκετζίαν. Βεβαίως και υπήρχαν και. Ωραία, δεν το πήραν χαμπάρι. Μα, αυτό λέω. Δεν το πήραν χαμπάρι πάλι τον Αύγουστο που κατατέθηκε. Δεν το πήραν πρεσβείες, προξενία. Κανείς δεν το πήρε. Κανείς. Κύριε Σαχίνη, θα σας πω κάτι με πόνο. Είμαι 32 χρόνια νομικός. Έχω διατελέσει σε ευρωπαϊκά όργανα και σε υπουργεία. Και γνωρίζετε πολύ καλά και προσωπικού και που αλλού εμπλέκομαι, τέλος πάντων νομικά.
υπάρχει μια τεράστια παθογένεια στο ελληνικό κράτος. Που λέγεται ασυνεννοησία υπηρεσιών υπουργείων μεταξύ τους. Δεν το πιστέψετε. Κι όμως, για λόγους εγωισμού. Το πιστεύετε αυτό? Γιατί εσύ και όχι εγώ, άσε μας ρε τώρα που θα μου πεις εσύ και τα λοιπά. Όχι, δεν άστο, δεν ξέρουν αυτοί, το κάνω. Τρέχα γύρευε. Τεράστια παθογένεια όσο και αν σας φαίνεται γελία. Κι όμως. Η πλήρη σας συνεννοησία, διαχρονική παθογένεια. 32 χρόνια το γνωρίζω από μέσα. Κύριε Σταθακόπουλε, δεν σας κουράσω περισσότερο. Ήσασταν εύγλωτο σήμερα. Θα κλείσω με μια ερώτηση του φίλου του Γιάννη. Εκτιμάει, λέει ο κύριος Σταθακόπουλος, ότι υπάρχει περίπτωση με όλα αυτά να οδεύουμε με βάση και τους ισχυρούς παίχτες σε μια συνολική λύση Νοτιοανατολική Μεσόγειο, Κύπρος, Αιγαίο πακέτο, γιατί οι ισχυροί παίκτες έχουν και άλλα προβλήματα. Βλέπετε τι γίνεται με την Ολλανδία και τους αγρότες, για παράδειγμα, που φτάσαν. Αλλά υπάρχει τέτοια, λέει, εκτίμηση από την πλευρά του κύριου Σταθακόπουλου? Ναι, γιατί το έχω εκτεθεί και το έχω πει εδώ πέρα και πάρα πολύ καιρό σε συνεντεύξεις που είναι και γραπτές, δεν είναι μόνο συνέντευξη, την είπα κάπου ραδιοφωνικά και έφυγε. Είναι γραπτές αποτυπωμένες και υπάρχουν σε αρχεία. Ναι, μας βλέπουν ως ενιαίο χώρο και ως ενιαίος χώρος πρέπει να λυθεί το θέμα, όπως λύθηκε και το 18 το θέμα με την τότε Φύρο, με σήμερα Βόρεια Μακεδονία. Μάλιστα. Κύριε Σταθακόπουλε, θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί σήμερα μας δώσατε λιγάκι και την εμπειρία σας στα νομικά και δεν είστε ένα τυχαίο πρόσωπο στα νομικά. Αυτά που λέτε έχουν για μένα εξαιρετική σημασία και η καλή εκδοχή, εντός εισαγωγικών η καλή, αυτή που είπατε, η ασυνεννοησία. Γιατί υπάρχει και άλλη εκδοχή, η σκοπιμότητα. Δεν θέλω να την πιστεύω με τίποτα ότι συνέβη αυτό. Δεν θέλουμε να την πιστεύουμε. Σαφώς όμως γνωρίζουμε όλοι ότι από το 1830 ακούμε τι μας λένε οι προστάτηδες δυνάμεις, γιατί ως τέτοιο κράτος δημιουργηθήκαμε. Ακούμε πάντοτε τι θέλουν. Τη γενική τους δικιά τους εικόνα και εμείς τα προσαρμόζουμε για να αρέσουν σε αυτούς. Αυτό είναι η αλήθεια. Και από εκεί και πέρα υπάρχει μια βαθιά παθογένεια του ελληνικού κράτους που λέγεται ασυνεννοησία υπηρεσιών μεταξύ τους και υπουργείων, οι οποίοι μπορεί να είναι στην ίδια κυβέρνηση, την όποια κυβέρνηση, εδώ και 32 χρόνια που σχετίζομαι, και τούτοι να μην μιλάνε μεταξύ τους ή να βάζουν τρικλοποδία σε ένα στον άλλο. Βαθιά παθογένεια του ελληνικού κράτους, τη βρίσκουμε συνέχεια μπροστά μας. Καλημέρα κύριε Σταθακόπουλε. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλή συνέχεια.